λεβέντι μου, λεβέντι μου. Ο πρόεδρος της καρδιάς μας είσαι. Της καρδιάς μας ο πρόεδρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής εισέρχεται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και γίνεται δεκτός με επιφημίες και χειροκροτήματα από εκατοντάδες φίλους και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμαλής παρέστη στην παρουσίαση της συλλεκτικής έκδοσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου με θέμα «Η ελληνική πολιτική οικονομία 2002-2015», η οποία εστιάζει κυρίως στο θέμα του χρέους. Η ελληνική οικονομική κρίση είναι μια μοναδική κρίση για τους εξής λόγους. Πρώτον, η διεθνής οικονομική κρίση του 2007 αποτελεί τη μεγαλύτερη από άποψη μεγέθους οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Δεύτερον, εκδηλώθηκε σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα ήταν και παραμένει κράτος μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνέπεια να έχει απολέσει τη δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής. Το 2009 ήταν μια δυναμική χρονιά για όλες τις χώρες. Οι αναθεωρήσεις ήταν συνεχείς. Και έρχεται λοιπόν και λέει, το έλλειμμα δεν είναι αυτό το οποίο μας έχουν δηλώσει και την ίδια στιγμή δημιουργεί πρωτογενείς δαπάνες, γιατί έχει δεσμευτεί έτσι, να δώσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε προεκλογικά, μοιράζοντας δις, τα οποία φυσικά θα διαμορφώσουν και το τελικό νούμερο για το έλλειμμα. Ισχυριζόμασταν τότε ότι εμείς έχουμε το πιστόλι στο τραπέζι, γιατί λέγαμε ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί δεν συμφωνούσαμε για λόγους λαϊκισμού, μετάθεσης ευθυνών και ατολμίας μπροστά σε αυτά που έπρεπε να γίνουν με τα μέτρα που είχε εξαγγείλει προεκλογικά η κυβέρνηση Καραμαλή το 2009. Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο και στην Αθήνα.